Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Μας ευχαριστώ την παρουσία σας. Ο Μάριος Πλωρίτης, σε επιφυλίδα του τη δεκαετία του 80, αφού ενέταξε δυνητικά και τους πανεπιστημιακούς στον κύκλο των πνευματικών ανθρώπων, σημείωσε πολύ εύστοχα. Πνευματικός άνθρωπος που πιστεύει ότι είναι επαρκής καθεαυτόν, είναι στήλος εγωιστής και άγωνος ομφαλοσκόπος. Ο αληθινός πνευματικός άνθρωπος όχι μόνο στοχάζεται για τον εαυτό του, και τους άλλους, μα κάτι περισσότερο. Δράει για τους άλλους. Όσο σοφός, όσο ευλογημένος και αν είναι, άμα παραμένει αδρανής, καταντά άχρηστος. Σαν τον προπάντων εφαρμόζεται το περιλάβητο του Λάιμπνιτς. Ό,τι δεν δρά, δεν υπάρχει. Ο καθηγητής κοινωνικής λογογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λογοτέχνης Βασίλης Τσιάκος, με το βιβλίο του «Έθνο-οικοτοπικά», που εκδόθηκε το Φλεβάρι του 22 από τις εκδόσεις «Ισνάφη», και το οποίο έχω την τιμή να παρουσιάσω μαζί με τον φίλο και ακάματο ερευνητή του λαϊκού πολιτισμού Γιώργο Μελίκη, ουσιαστικά υλοποιεί στην πράξη τη ρίση του Πλωρίτη. Δηλώνει παρόν στο δημόσιο διάλογο και στα κοινωνικά πράγματα. Προβληματίζεται και στοχάζεται με αρετή και τόλμη σε επίκαιρα και διαχρονικά ζητήματα. Προκαλεί το δημόσιο διάλογο, ξεφεύγει από τον ακαδημαϊσμό, συνδιαλέγεται με το κοινό για ζητήματα της επικαιρότητας, είναι ακράδαντη πίστη του, όπως εξάλλου το αναφέρει στον πρόλογο του βιβλίου, πως οι επιστήμονες πρέπει να είναι στην κοινωνία και μέτοχοι και υπόλογοι και να κρίνουν και να κρίνονται. Το Βασίλη Μητσιάκο το γνωρίζω από τη μαχαιρή δεκαετία του 80, όταν με πρόταση του Συλλόγου Γράφου Βέρειας ήταν ομιλητής σε ανάμωτο γράφος στο Σέλη. Έκτοτε παρακολουθώ, όσο με επιτρέπουν οι δυνατότητές μου, την επιστημονική, πνευματική και κοινωνική του δράση. Με σπουδές στη φιλολογία, τη λογογραφία και την κοινωνική ανθρωπολογία στα πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Λίντς και Κέμπριτζ, έχει να επιδείξει τεράστιο επιστημονικό έργο που το καταξιώνει στην επιστημονική κοινότητα ελληνική και ξένη. Βέβαια, ο Βασίλης Νητσιάκος έχει να επιδείξει και λογοτεχνικό έργο που η συζήτηση γι' αυτό δεν είναι του παρόντος. Εξάλλου γι' αυτό θα μιλήσουν οι ειδικοί κριτικοί της λογοτεχνίας. Η πόλη της Βέρειας το γνώρισε τον Βασίλη Νητσιάκο τον περασμένο Ιούλη σε εκδήλωση της ΣΚΕΠΑ από την παρουσίαση του πρωτοποριακού λευκόματος CD του ΟΛΕΛΕ σε συνεργασία με το συντοπίτη μας τον φίλο Σούλη Λιάκο, με τραγούδια βασισμένα σε στίχους δικούς του στην πλάκη γλώσσα. Αλλά ας μπούμε στο θέμα. Το βιβλίο που σήμερα παρουσιάζουμε περιλαμβάνει 71 άρθρα. Δοκίμια πέρα εδώ που γράφτηκαν για εφημερίδες και ιστότοπους ευρείας κυκλοφορίας. Ανάμεσά τους και η τοπική φιλόξενη Φαρέτρα. Η θεματολογία πλούσια και ποικίλη. Η σχέση επιστήμης, κοινωνίας και πολιτικής. Η παράδοση και η νεωτερικότητα. Η σχέση έθνους και εθνοτικής ομάδας. Η συλλογική αυτογνωσία. Οι πολλαπλές ταυτότητες, οι διάφορες μειονότητες. Η σχέση φύσης-πολιτισμού, ζητήματα προσφυγιάς και μετανάστευσης, η αποδοχή και ο σεβασμός της διαφορετικότητας και το αποδεχμή του άλλου. Ακόμη, η σύνθεση ο
στο μέλλον μας και όχι απλή πρόσθεση ατομικοτήτων. Πόσο μάλλον οι διαιρέσεις και οι αφαιρέσεις. Επίσης, θέματα που αφορούν τη σχέση μας με τους Βαλκάνους γείτονες. Κείμενα για απολογισμό και αναστοχασμό για την πορεία της κοινωνίας του έθνους. Με αφόρμηση τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Και άλλα επίκαιρα θέματα, όπως ο χρυσακητισμός, η απένταξη της κοινωνιολογίας από την εκπαίδευση και ο νύχιος πόθος του, ο πολιτισμός των πολιτισμών. Και θα σέβεται τις διαφορετικές πολιτισμικές φωνές. Θέματα που συναισθούν πρόκληση, όχι για μια τυπική παρουσίαση, αλλά για μια ουσιαστική ανταλλαγή ιδεών και απόψεων. Θέματα που από πρώτη ματιά φαίνονται ετερογενή. Ο κ. Μητσιάκος ονομάζει το βιβλίο συλλογή. Είναι βιβλίο, γιατί όπως λέω, θέματα που από την πρώτη ματιά φαίνονται ετερογενή, αλλά όλα τα συνέχει, πέρα από την δομική θεματική ομαδοποίηση, ένα ευδιάστατο νήμα. Ο σεβασμός στον άνθρωπο και το βαθύ αίσθημα ουμανισμού, η ευαισθησία και η ενσυναίσθηση στον οικουμενικό άλλο, το συλλογικό απέναντι στο ατομικό, η σχέση με το περιβάλλον και τη φύση, η οικονομία του αγροτικού χώρου, ο πολιτισμός. Πιο συγκεκριμένα, ήδη από τα πρώτα δοκίμια που αναφέρονται στην ορογραφία, επιστημονικό κλάδο που θεραπεύει ο Βασίλης Μητσιάκος ερευνητικά και διδακτικά, περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική πραγματικότητα, ερήμην των σύγχρονων πορισμάτων της επιστήμης στην ορογραφία. Με κυρίαρχα στοιχεία, την παρθολογία και την εξειδανίκευση, τον τοπικισμό και τον αρχαιόπληκτο εθνικισμό, τη ρητορική για γνησιότητα και καθαρότητα, τον φολκλωρισμό, την απαξίωση του νέου και του ξενόφερτου. Και εδώ μπαίνει η ευθύνη των επιστημόνων να λειτουργήσουν ως πνευματική ταγή για να εκριζώσουν από την ελληνική κοινωνία αντιλήψεις που ίσως είχαν κάποιο νόημα στις αρχές του 19ου αιώνα όταν υπηρετούσαν το εθνικό αφήγημα και την εθνική ιδεολογία. Σήμερα όμως οδηγούν στη στήρα προγνωπληξία, τον άγωνο τοπικισμό, τον ρατσισμό σε ποικίλες αντιφάσεις. Στη συνέχεια ακολουθεί μια σειρά δοκιμίων που θέτουν πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Τη σχέση πατρίδας και γλώσσας. Το γνήσιο πατριωτισμό που συνάδει με τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ελευθερία. Το έθνος και την εθνική ταυτότητα, καθώς και τις αντικρουόμενες για αυτό το θέμα θεωρίες, την ουσιοκρατική δηλαδή και την βουλησιαρχική. Η πρώτη εδράζεται στο αίμα, είναι αιώνια και αναλύεται στον χρόνο, υποστηρίζει την καθαρότητα. Ξεκίνησε από τη Γερμανία και ο καθένας σας, μας, αναλογίζεται που κατέληξε σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και το προκάθουν. Η δεύτερη υποστηρίζει ότι το έθνος με τη σημερινή σημασία είναι ιστορικό δημιούργημα, προϊόν της βιομηχανικής και αστικής επανάστασης. Η προσέγγιση αυτή προέρχεται από τη Γαλλία και στηρίζεται στη συνείδηση και τη βούληση για ενότητα σε μια πολιτισμική κοινότητα. Αν μεταφέρουμε αυτές τις απόψεις στα καθ' εμάς, η πρώτη υποστηρίζει ότι Έλληνας γεννιέσαι, με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται. Ενώ η δεύτερη, ότι ο ελληνισμός είναι θέμα αγωγής, όχι καταγωγής. Είναι θέμα πνεύματος, όχι αίματος. Στην ίδια ενότητα δοκιμίων, πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο είναι το κείμενο για τη σχέση έθνους και εθνοτικών ομάδων, για την οποία υπάρχει τόση σύγχυση. Κανένα έθνος δεν είναι καθαρό.
αλλά σύγκειται από εθνικές ομάδες. Αυτή η προσέγγιση συνάδει με τις αρχές της εθνολογίας, της κοινωνικής και πολιτισμικής ανθρωπολογίας και της κοινωνιολογίας. Συνδέεται με τον αυτοπροσδιορισμό που εξαρτάται από τη συνείδηση και από πολιτική άποψη επιλύει πλήθος προβλημάτων. Η περίπτωση του ελληνικού κράτους, έθνους κράτους, και η συμπερίληψη σε αυτό κατά τη δημιουργία του αλλόγλωσσων εθνοτικών ομάδων, πλάχοι, αλβανοί και άλλοι, που προηγουμένως είχαν αποκτήσει ελληνική συνείδηση, είναι χαρακτηριστική. Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει το κείμενο για την αξιοποίηση της εθνικοφροσύνης ως ανταλλακτικής αξίας και τη χρήση της ως μηχανισμού κάλυψης αλλόδιων συμφερόντων, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο ως εργαλείο για την απόκτηση πολιτικής επιρροής. Ο συντάκτης των άρθρων παρατηρεί και συμμερίζουν την άποψή του πως στη μεταβατική εποχή από την Οθωμανική περίοδο προς το εθνικό κράτος απολέσαμε ως κοινωνία αυτό το σύν που συγκροτούσε τον κοινωνικό βίο και την αλληλεγγύη. Αυτό το σύν που όπως αναγράφεται στο Πιστόφυλλο δεν παραπέμπει σε πρόσθεση ατόμων αλλά στην συνύπαρξη προσώπων. Προσώπων που συγκροτούνται υπαρξιακά και ηθικά σε μια κοινότητα διαπροσωπικών, ηθικά επισφραγισμένων σχέσεων και όχι σε μια απρόσωπη κοινωνία ατομικών συμφερόντων. Για να το πω πιο απλά, μόνιμη αγωνία του, η αντικακένεια, η αντικατάσταση στην νεωτερική και μετανεωτερική εποχή του εμείς που για αιώνες συγκρότησε τις κοινωνίες μας από το υπερτροφικό εγώ, γεγονός που εξαχρειώνει και εξαγριώνει το βίο μας. Με παρησία που αμμούργησε ενεργό και υπεύθυνο της αποστολής του επιστήμονα τοποθετείται με σκέψη και λόγο κριτικό σε ζητήματα που θεωρούν τα ταμπού για την ελληνική κοινωνία. Και που τόσο μας ταλάνισαν τις τελευταίες δεκαετίες, ζητήματα που αφορούν στους βόρειους γειτονές μας και τους δίβλους Έλληνες. Είναι πάνω απ' όλα θέμα ανθρωπιστικό και πολιτισμικό το δικαίωμα να μιλούν και να τραγουδούν οι δίβλωσοι στη μητρική τους γλώσσα. Η διγλωσία και όποιες πολιτισμικές ιδιαιτερότητες δεν τους καθιστά λιγότερο Έλληνες από οποιαδήποτε άλλη ομάδα πληθυσμού. Ο Βασίλης Νησιάκος αναρωτιέται από πού τεκμηρεύεται ότι η διεκδίκηση δικαιωμάτων που αφορούν στην πολιτισμική ιδιαιτερότητα μιας ομάδας συνιστά αντιεθνική πράξη δεν προσβάλλει τον πατριωτισμό τους. Και θα πρόσθετα, το δικαίωμα στην ελληνική γλώσσα είναι αναφέρετο και συμπεριλαμβάνεται στην οικουμενική διακήρυξη των ευρωπαίων δικαιωμάτων του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. Και επαναληπτικά ο Βασίλης Νησιάκος διακηρύσει ότι η νεοελληνική ταυτότητα είναι μια γόνιμη και δημιουργική σύνδεση επιμέρους τοπικών και εθνοτοπικών ταυτοτήτων. Η ξενοφοβία, ο φιλετικός εθνικισμός και η δυσανεξία στο διαφορετικό δεν ταιριάζει σε ένα λαό που σεμνύνεται ότι στον τόπο του γεννήθηκε η δημοκρατία. Ο Βασίλης Νησιάκος, ως πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης του Πολιτισμού των Βλάχων, ως πρόσφατα, και λόγω της βλάχης καταγωγής του, συμπεριλαμβάνει και δύο κείμενα για το λεγόμενο βλάχικο ζήτημα. Αφού παρουσιάζει την ιστορία του ζητήματος, με κατηγορηματικό τρόπο επαναλαμβάνει ότι δεν υφίσταται βλάχικο ζήτημα. Η εμπειρία των 40 χρόνων που ασχολούμαι με το ζώο των βλάχων, ένα ζήτημα επισημένα. Ένας κίνδυνος υπάρχει. Να χαθεί, να αφανιστεί η βλάχικη γλώσσα και οι άλλες λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες στην Ελλάδα, για τις οποίες πιστεύω, όπως πιστεύει και ο συντάκτης του κειμένου,
των κειμένων ότι είναι πλούτος. Όσοι φοβικοί και υπερπατριώτες υποστηρίζουν το αντίθετο, αμφισβητούν ουσιαστικά αυτό που υποστηρίζουν, την ελληνικότητα, την εθνική ταύτιση και τον πρωτοποριακό ρόλο των κλάδων στην ίδια τη συγκρότηση του νεοελληνικού εθνικού κράτους. Είναι άτομο και επικίνδυνο και παραπέμπει σε άλλες εποχές το να συνδέεται από συγκεκριμένους κύκλους που θέλουν να επιβάλλουν την άποψή τους και στην επιστήμη. Επαναλαμβάνω, να συνδέεται η όποια ιδιαιτερότητα με μειονεκτικά ζητήματα. Γιατί καλλιεργεί τη συλλογική ευθύνη και ενοχή και συντηρεί και αναπαράγει μια φοβία χωρίς λόγο. Το ζήτημα της βλάχης γλώσσας, όπως και κάθε άλλης ο λιγότερο ομιλούνης γλώσσας, αφορά στον πλούτο του πολιτισμού στη χώρα μας. Πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και διάθεση για προστασία σε όλα τα επίπεδα. Έχοντας βιωματική σχέση με την παράδοση, γιατί ο ίδιος ο Βασίλης Μητσιάκος έζησε τον ημινομαδισμό των βλάχων και τις μετακινήσεις από τα χυμαδιά της Θεσσαλίας στα βοσκοτόπια του γάμου, ψηλά στην αγιομιλίστα στο Πέρνη, σκοτειά αντίστοιχα, κοιμήθηκε στο φουρνάρι με την κάπα, όπως λέμε οι βλάχοι εδώ στην Πέρια, συμπεριλαμβάνει κείμενα που αφορούν στον πολιτισμό της Στάνης, σε πανηγύρια, γιορτές και αγίους, σε δοξασίες και έθιμα. Όλα αυτά όμως δεν τα εξειδανικεύει, αλλά αποστασιοποιημένος από κάθε συναισθηματικό υποκειμενισμό, τα ερμηνεύει με τον θεωρητικό επιστημονικό εξοπλισμό και τα θεωρητικά εργαλεία που διαθέτει. Επισημαίνει τα ζωγόνα στοιχεία που έχουν να κάνουν έξω από κάθε προβληματοποίηση με την κοινωνική συνείδηση και την αίσθηση της ευθύνης για το καλό της κοινότητας, την αλληλεγγύη, την αυτονομία και την αυτοδιαχείριση των κοινοτήτων, την αντίληψη της συλλογικότητας, τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, το καταγιασμένο νερό που οι οικονομικοί κύκλοι θέλουν και αυτές τις ημέρες μας να το ιδιωτικοποιήσουν. Μεγάλο μέρος του βιβλίου αφορά σε διακρίσεις και σύνορα. Σύνορο είναι κάτω και τίτλος βασικής μελέτης του Βασίλη Μητσιάκου. Πρόσφυγες, εξόριστοι, μετανάστες, φυγάδες και ανεπιθύμητοι που δεν αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι φοβισμένοι, κατατρεγμένοι, απελπισμένοι, αλλά ως στόχοι για αποτροπή, παράνομης, ναι, απελπισμένοι όμως, ας μην τον λιμώνουμε αυτό, εισόδου. Τα τελευταία κείμενα γράφτηκαν με αφορμή την επέτειο για τα 200 χρόνια του Ελληνική Επανάσταση. Είναι φανταστική διάλογη. Με τον Μάκο Μπότσαρη, τον Ρησιάν Φούτσο, τον Ρίγα Φεδέο, τον Καποδίστρια, τον Ελή Πασά. Πέρα από το ότι φωτίζει ο συντάξης των κειμένων ιστορικά αυτές τις προσωπικότητες, που κάθε μια τους έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην Επανάσταση, από άποψη λόγου αποτελούν, μην ξεχνάμε ότι ο Βασίλης Μητσιάκος είναι και ποιητής, πρωτότυπο λογοτεχνικό έβριμα και δείγματα δημιουργικής γραφής. Στην ανάδειξη της σκέψης του στοχασμού και του προβληματισμού του Βασίλη Μητσιάκου συμβάλλει καθοριστικά η γλώσσα των κειμένων. Λόγος σαφής, εύστοχος, κατανοητός και εύληπτος από το ευρύ κοινό, στο οποίο άλλωστε απευθύνονται τα κείμενα, απαλλαγμένος από την ψυχρότητα της επιστημονικής γλώσσας, με ισορροπημένη χρήση επιστημονικής ορολογίας, βοηθάει όχι μόνο τους συγκεκριμένους, αλλά όλους τους αναγνώστες να κατανοήσουν πλήρως τα ζητήματα που θίγονται στα κείμενα, που ούτε απλά είναι και μεγάλη σύγχυση επικρατεί σχετικά με αυτά στο δημόσιο λόγο και διάλογο. Τα κείμενα, πέρα από την επιστημονική αλλά και λογοτεχνική τους αξία, είναι για όλους πολύτιμα εργαλεία γνώσης της ιστορίας και αντιμετώπισης σημερινών ρατσιστικών καταστάσεων και νεοναζιστικών απόψεων. Κυρίως γιατί τα διαπνέει λόγος ήρεμος, με πάθος βέβαια,
στοχαστικό όμως, με επιχειρήματα και εξηγήσεις. Τα κείμενα αυτής της συλλογής έχουν ένα ευρύ φάσμα αποδεκτών και διδάσκουν όχι με ένα στήρο διδακτισμό, αλλά με παροχή εκλαγευμένων γνώσεων. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι πάνω από 30 χρόνια πανεπιστημιακός δάσκαλος, που βαθαίνουν τον προβληματισμό του αναγνώστη και τον βοηθούν να μετατρέψει αβίαστα, ελεύθερα και χωρίς δογματισμούς, τη γνώση σε προσωπική γνώμη. Με τη χρήση του εκφραστικού σχήματος της σύγκρισης αντίθεσης, διευκρινίζει και καθιστά προσιτές και καταμελητές έννοιες και θεωρίες σύνθετες, ενώ με τις πολλαπλές ερωτήσεις, πραγματικές και ρητορικές, δημιουργείται ένας απολυτικός τόνος που θέτει σε κίνηση τον νου τον αγνώστη, τον κάνει μέτοχο τον προβληματισμό του, τον οδηγεί με την διαλεκτική και με την μέθοδο στη γόνιμη αμφισβήτηση, που τρέφει τον διάλογο και τη σκέψη και τελικά τον μορφώνει, τον διαμορφώνει και τον καθιστά πιο σωστό. Γιατί όπως υποστηρίζει και ο Σοκράτης, το θαυμάζει εστί φιλοσοφία. Δηλαδή η γνώση και κατεπέκτη, σαν εγώ, η γνώμη εδράζεται στην απορία. Τα κείμενα, όπως αναφέρει, απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό. Πιο συγκεκριμένα απευθύνονται στους νέους, που συχνά με ευθύνη και του εκπαιδευτικού συστήματος, σε συνθήκες κρίσης και ακραίας φτώχειας και επικίνδυνα διέξοδο, μένουν απαθείς στα κοινά και συχνά είναι ευάλωτοι σε δηλητηριώδη μηνύματα μίσους, φανατισμού και ρατσισμού. Στους εκπαιδευτικούς τους εξοπλίζει με σύγχρονη γνώση για ζητήματα που αφορούν και στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Σε όσους ασχολούνται με τον πολιτισμό και την παράδοση, και εδώ ανάμεσά είμαστε πολλοί, για να αναθεωρήσουν πολλές από τις πρακτικές τους και γενικά εμπλουτίζουν κάθε ευαίσθητο και νεκρό πολίτη, γιατί εμπλουτίζουν τη σκέψη του με επιχειρήματα για επίκαιρα και διαχρονικά ζητήματα. Με την προσθήκη βέβαια ότι το βιβλίο αυτό δεν εξαντλείται με μια ανάγνωση, αλλά είναι ένα βιβλίο αναφοράς που προσφέρεται για διαρκή μελέτη. Κλείνω με τα πανάρχια αναπάντα ερωτήματα και θα συνεχίσω εσαΐ υποθέτω. Αν άραγε είχε βρεθεί η γραφή πριν το μαχαίρι, αν είχε γνωρίσει ο άνθρωπος το πιάνο πριν το φέγγε, πιστεύω ότι βιβλία σαν και αυτό ισχυροποιούν τη δύναμη και την επιρροή της γραφής και του πιάνου. Βασίλη, είμαι βέβαιος ότι το βιβλίο διαβάζεται και θα διαβαστεί πολύ. Να είσαι καλά και πάντα παραγωγικός. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Αγαπητέ Τάκη, νομίζω ότι δεν θα πούμε και διαφορετικότερα πράγματα από αυτά που επεσήμανες και διαφορετικούς προβληματισμούς από αυτούς που έβαλες στο τέλος για έναν κοινό και αγαπημένο μας φίλο, τον Βασίλη τον Νητσιάκο. Η παρουσία ενός βιβλίου από δημόσιο βήμα μάλιστα, παρόντος και του συγγραφέα, δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση, ξέρετε. Υπάρχει μια αμφίπλευρη αμηχανία και μια διάθεση από το κοινό να ακούσει κάτι παραπάνω από αυτό που καταθέτει ο συγγραφέας. Αν όμως μέσα στις 100, 200, 500 ή και 1000 σελίδες πολλές φορές δεν έχει καταφέρει ο συγγραφέας να γράψει αυτά που ήθελε,
τότε καμιά παρουσίαση και κανένας κριτικός, παρηγορητικός, παραμυθιακός λόγος δεν θα ενισχύσει το βιβλίο. Ακόμη σε κάθε περίπτωση, οι κρίσεις και οι φωναχτές σκέψεις είναι προσωπικές και υποκειμενικές. Πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που θα ήθελε να ακούσει συγγραφέας. Χώρια που κάθε αναγνώστης διαβάζει αυτά που αυτός καταλαβαίνει ή αυτά που υπενικτικά επισημαίνει ο συγγραφέας. Η προσλαμβάνωσης και πάλι είναι προσωπική υπόθεση. Η επιλογή των προσώπων που θα μιλήσουν για το βιβλίο γίνεται με το τι απόθεμα φίλων ή γνωστών του έχει ο καθένας μας. Κάποιες φορές, ξέρετε, η επιλογή θέλουμε να γίνεται εργαλειοποίηση και χειριστική για να ακούσουμε που αυτά εμείς θέλουμε. Ο Βασίλης Νητσιάκος εύστοχα και με έναν ιδιαίτερο υπομνηματισμό, ο οποίος υποδηλώνει σιγουριά στη γραφή, αλλά και ανοιχτός στην κρίση του κοινού, γράφει. Οι κρίσεις, κάθε είδους κρίσεις, είναι ευκαιρίες. Ευκαιρίες και προκλήσεις για στοχασμό. Στοχασμό προσωπικό, στοχασμό συλλογικό, αυτοκριτική αναθεωρήσεις. Οι κρίσεις σπέρνουν φόβο, πανικό και φέρνουν στην επιφάνεια τα πλέον αρχαίγωνα ένστικτα αυτοσυντήρησης. Ξέρετε, αγαπητοί φίλοι, έχω άσχημη εμπειρία από πρόσφατη σχετικά βιβλιοπαρουσίαση εδώ στη Βέρεια. Κάθισα μέρες πολλές και διάβασα και έγραψα για να πω 5 επικοδομητικά πράγματα τα οποία να αντέχουν στο διάλογο και στην καλοπροαίρετη κριτική και ακόμα εισπράττω τα επιτήμια αυτής της καθόλου έντιμης φιλικής μου προσέγγισης. Ας είναι όμως. Το θεώρησα λοιπόν απόψε καλή ευκαιρία, μια και βρέθηκα πάλι στη Βέρεια μετά από καιρό, να πω και αυτό το παράπονο και κλείνω εδώ. Η σχέση μου με τον Βασίλη Νητσιάκο είναι μια σχέση φιλική και αγαπητικά ευρυγόνια. Είναι πολύτιμος φίλος, όπως φαίνεται οι υποδόριες διαδρομές μας συναντήθηκαν σε κάποιο σύνορο, σε κάποιο μαντρί, σε κάποιο νήσιο, Γκορτσιάς, σε κάποιο πέτρινο γεφύρι, σε κάποιο όλελε, σε κάποιο χουαραμουσάτα, κάτω από κάποιο δέντρο της Δερόπολης στον κάμπο να κλαίμε για τον πληγωμένο γρίβα, σε κάποιο ξοκλήσι, σε ένα μαντρί, σε μια τάβλα, σε μια μάσκα, σε μια τελετουργία και σε μια γλώσσα που με λίγες μόνο λέξεις λέμε αυτά τα οποία μέσα από το βιβλίο του αυτό έθνο-οικοτοπικά, ο τόπος, ο οίκος και το έθνος γίνονται παλίμψιστο. Ένα δευτέρι ελληνικό και βαλκάνιο, όπου ίδιο είναι το αχ που βγαίνει στη γένα και στο θάνατο, σε όποια πλευρά κι αν μας βρίσκει η ιστορία, σε όποιο σύνορο, σε όποια αυλακιά. Ξέρεις, αγαπητέ φίλε Βασίλη, πολλές φορές αναρωτήθηκα ποιο είναι περισσότερο χρειαζούμενο, ο τροχός ή το ισιώδιο άρωτρο ινί. Και τελικά κατέληξα ότι το ένα είναι προϋπόθεση του άλλου. Όπως προϋπόθεση είναι η εγκαταβίωση και συνύπαρξη μας σε αμφίμικτες κόμες. Και δυστυχώς, εμείς οι Αλεξανδροίς και Βυζαντινοί που πρώτοι διδάξαμε αυτές τις συμβιωτικές πρακτικές την πολυπολιτισμικότητα, βάλαμε ως σύνορο ινί το σειρματόπλεγμα και τον τροχό, και τροχό επικοινωνίας της ερπίστριας. Όταν ξεκινάς τον άλλο να τον βλέπεις ως εχθρό, είναι όπως το κράτος που μας βλέπει όλους εγκαστρίμηθους, μέσα από εγκαστρίμηθους μηχανισμούς, μας βλέπει με καχυποψία. Και πόσο μπορεί να κρατήσει μια συνθήκη οριακότητας, όπως γράφεις, κρίσης και επικινδυνότητας, όπως εύστοχα παρατηρήσει. Ως λαογράφος βάζεις θέματα μεγάλα, όπως περί δημόσιας λαογραφίας. Το λαογραφήν εν κενό, παράδοση και νεωτερικότητα, για την παράδοση και την ταυτότητα, για έναν πολιτισμό των πολιτισμών. Το ερώτημα μεγάλα
αφηγήματα ή μικρά οράματα, πατριωτισμός και επιστήμη, πατρίδα και γλώσσα, το έθνος και η εθνική ταυτότητα, οι εθνοτικές νομάδες, τα έθνη και οι εθνικές ταυτότητες, οι αφισβητούμενες ταυτότητες, τα επαιτειακά, η εθνικοφροσύνη ως ανταλλακτική αξία και βέβαια για τα σύνορα και τα όρια. Ο λόγος που ηρωποιούνται οι μεθοριακοί πληθυσμοί και γίνονται ακρίτες. Αντιμετωπίζω και εγώ πολλές φορές το ίδιο θέμα όπως γράφει στο κεφάλαιο «Τα σύνορα και τα όρια». Το ζήτημα των σύνορων αποκτά όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όλο αυξάνονται οι μετακινήσεις των ανθρώπων και οι ροές προσφύγων μεταναστών καθίστανται μείζον πρόβλημα στην παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Και εύστοχα συνεχίζεις. Το σύνορο, κατά κάποιον τρόπο, αποκαλύπτει την ανισότητα ανάμεσα στις δύο πλευρές του και επιπλέον επιτρέπει τη διαπίστωση της διαδικασίας αλλαγής του πολιτισμικού και ιδεολογικού νοήματος, με τα οποία επενδύονται τα υποκείμενα που διασχίζουν τα σύνορα. Και υποκείμενα είμαστε εμείς, οι άνθρωποι. Θέλω να παίξω λιγάκι με τους τίτλους, μόνο με τους τίτλους κάποιων κειμένων σου, χωρίς να βάλω δικά μου λόγια. Για την UNESCO και την άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Εμπλέκεται ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής μας. Ο μύθος της Δύσης. Το Οθωμανικό Βαλκάνιο παρελθόν μας, το οποίο ενδιαφέρεται για την εντοπιότητα και την αυτοκτονία σε ρημαγμένα και αποδικατισμένα χωριά. Εξαιρετική γραφή σου στα κείμενα Μακεντόντσετο, οι ντόπιοι της Μακεδονίας, οι μειονότητες στη Βόρεια Μακεδονία, τι ζητούν οι Βούλγαροι στη Μακεδονία, τι είναι τελικά η Βόρειος Ήπειρος, αλλά οι διαπιστώσεις πονάνε και τα ερωτήματα πολλά και αναλόγως από ποια όχθη του ποταμού ή της αυλακιάς του συνόρου βρίσκεται κανείς. Τώρα πάμε υπενικτικά σε κάποια άλλα κείμενα, με μια φράση μόνο, για ένα θέμα που το γνωρίζουν εντός εισαγωγικών καλύτερα από σένα, από μένα, από μας, οι κυπατζίδες, οι άνθρωποι της Κύπα. Υπάρχει βλάχικο ζήτημα. Για το βλάχικο ζήτημα ξανά η κυνήγη μαγισσών. Στάθηκα με περισσότερη προσοχή στην ενότητα του κειμένου σου κοινωνιολογία, αχρίαστη ή επικίνδυνη, τα κοινά στο παρελθόν, οι κοινότητες και ο νέος κοινοτισμός, το άτομο, το πρόσωπο και η ομάδα, κρίση, συλλογικότητα και αλληλεγγύη. Πατριδογνωσία, πρόσφυγες και μετανάστες, μετανάστευση και φτώχεια. Και βέβαια, η δεύτερη λέξη του ευρυγόνιου τίτλου σου στο βιβλίο σου, οίκο, εθνοϊκό, γίνεται έννοια υπερτοπική. Τα δε κείμενα χαρμολιποδοξαστικά. Οικολογία και τοπική γνώση. Φυσικό περιβάλλον, υποβάθμιση ή ερημοποίηση, η κοινωνική ζωή των δέντρων, φύση και πολιτισμός με τη διώχνη. Το λουλούδι που δεν διώχνει μόνο τα χιόνια όπως γράφεις, αλλά διώχνει και τους ταξιδιώτες, τους κουρμπετλίδες, τους εμπόρους, τους τεχνίτες, όλους όσοι βγάζουν το ψωμί τους ταξιδεύοντας στην ξενιτιά. Όχι χάρη για κάποιον αταβισμό, το σύνδρομο του Οδυσσέα, αλλά για τον απλούστατο λόγο της επιβίωσης να βγάλουν το ψωμί της χρονιάς. Τέλος, τους φανταστικούς διαλόγους σου με τον Μάρκο Μπότσαρη, τους αγαπημένους μου, Οδυσσέα Αντρούτσο και Ρίγα Βελεστινλή, τον Άγιο Ιωάννη Καποδίστρια και τον Αλή Πασέα, τον τους διάβαζα, τους βρήκα απλοϊκούς και ξεζητημένους. Τους ξαναδιάβαζα. Και ανακαλύπτω ότι το αυτονόητο έχει πολλά κάτωπτρα, πολλά είδωλα και πολλές εύγλωτες σιωπές. Κάποια από τα κείμενά σου, φίλτατε Βασίλη, τα διάβασα, τα διαβάσαμε στις αναρτήσεις σου στο διαδίκτυο. Εδώ τώρα με άλλα πολλά συγκεντρωμένα μαζί κείμενα μυρίζουν μελάνι.
ομορφαίνουν το κομωδίνο μας με την ευκολία ξανά και ξανά να πλώσουμε το χέρι και να τα ξαναδιαβάσουμε. Πέρασα και περνώ ακόμα πολλά σύνορα με τις όποιες μικρές μου δυνατότητες. Κυλάω τον τροχό ακολουθώντας την αυλακιά το σύνορο που χάραξε με το άρωτρό του ο Ισίωδος. Της Δερόπολης στον κάμπο τον περπάτησα κάποιες φορές. Είναι ένα σύνορο αχ, όπως και άλλα πολλά κατά τη Θράκη και κατά τη Μαύρη Θάλασσα που πρόσφατα ήμουνα, είναι τα αχ σύνορά μας. Όμως αυτός ο δικός σου Γενάρης στη Δερόπολη μου έκαμε το αχ διπλό και ξύπνησε μέσα μου τον πληγωμένο Γρίβα που κάθε φορά με παραγγέλνει «Σήκω αφέντη καβαλίκα». Και θέλω να σας το διαβάσω για κανένα δυο σοβαρούς κατά την ταπεινή μου άποψη και γνώμη λόγους. Βασίλη, σε εκτιμώ γιατί είσαι έμβιος, διαβίου, βιωματικός και είσαι και σπουδαίος επιστήμονας, πανεπιστημιακός δάσκαλος. Κυρίως όμως, είσαι απαλλαγμένος, ξεφορτωμένος από τους ντεμέκ αστικούς μύθους. Σε όλα τα κείμενά σου, τα τόσο εκλεϊκευμένα, κάνεις τη σκέψη γραφή. Αλλά πίσω από κάθε λέξη υπάρχει ένα σταθερό και γόνιμο χέρι. Αυτό του σοβαρού κοινωνικού λαογράφου ανθρωπολόγου που ζυγιάζει τη γραμματική με το συναίσθημα. Και δεν είναι απλό διακύβευμα, αλλά αυτό είναι μια σχέση αγαπητική που φυσικά αναδεικνύει και τις λογοτεχνικές σου αρετές. Τελειώνοντας, θα παρακαλούσα την απόψη μας συνάντηση να την κάνουμε λίγο πιο επιδραστική. Όσοι πήρατε από εσάς το βιβλίο, θα παρακαλούσα να ανοίξετε στη σελίδα 106 και να διαβάσουμε το Γενάρη στη Δερόπολη. Ο λαογράφος, ο ακαδημαϊκός, ο λογοτέχνης, ο ρομαντικός, ο νοσταλγός και συνάμα ρεαλιστής Βασίλης Μητσιάκος είναι εδώ. Λοιπόν, πάμε στη σελίδα 106. Γενάρης της Δερόπολης. Δεν ξέρω πώς, μα κάθε φορά που μπαίνει ο Γενάρης, με άλλα λόγια κάθε αρχιχρονιά, ο νους μου γυρίζει 30 χρόνια πίσω στον χρόνο και σε έναν τόπο πονεμένο και γι' αυτό πολύ αγαπημένο. Γυρίζω νους και η σκέψη μου πλανιέται σε αυτόν τον κάμπο, τον χιλιοτραγουδισμένο της Δερόπολης, τον κάμπο, και έρχεται πρώτη η εικόνα του αλόγου του Γρίβα να συνομιλεί με τον πληγωμένο αφέντη του. Σήκω αφέντη, καβαλίκα. Μια ομοιρική σκηνή που θα ρίξει έχει διαχρονικά σημαδέψει τούτον εδώ τον τόπο. 30 σχεδόν χρόνια πριν. Τότε που έπεσε το ελληνικό-αλβανικό σύνορο μαζί με το αλβανικό καθεστώς και τέλειωσε μια εποχή για να αρχίσει μια νέα. Μετάβαση ιστορική μαζί με την εθιμική. Μετάβαση στη δημοκρατία και την ελευθερία μαζί με τη μετάβαση στο νέο χρόνο. Με το χρόνο άλλαζε και ο κόσμος. Ο Λιαντάμα ήταν η ευχή που αχολογούσε στα σοκάκια της Δερβιτσάνης, της Κοσοβίτσας, της Σωτήρας. Οι προφητείες του Πατροκοσμά παράλλαζαν από χωριό σε χωριό, μα κυκλοφορούσαν από στόμα σε στόμα, αμφίσιμες και αντιφατικές καμιά φορά, μα με την πίστη ότι ο Άγιος όχι μόνο όλα τα είχε προβλέψει και τα καλά και τα κακά, αλλά και τα λόγια του ηχούσαν σαν φωνή του γένους, σαν προφητείες που ενσάρκωναν τους καημούς και τη μοίρα του. Από τις κατάρες και τις ευλογίες μέχρι τις προγνώσεις του μέλλοντος, θετικές ή αρνητικές ιστορίες και θρύλοι, πάντως μια μυθολογία συνεκτική της ομάδας που χρόνια είχε στερηθεί το στοιχειώδες δικαίωμα της πίστης και της λατρείας που τύχαινε να είναι ένα με την εθνική ταυτότητά της. Τα ευλογημένα αυτά τα βουνά θα σώσουν πολύ κόσμο. Θρυλείται να είχε πει ο Άγιος σε μια από τις ομιλίες του κάτω από μια ιερή πουρναριά. Και να. Και να που ήρθε η μέρα να επαληθευτεί. Έπεσε. Το σπάσανε το σύνορο και τα βουνά, η Μουργκάνα και οι άλλες οριογραμμές
που χώριζαν τους Έλληνες από την πατρίδα τους στην Ελλάδα, τους έσωσαν. Έσωσαν όσους έφυγαν, ωστόσο. Δεν έφυγαν όλοι. Έφυγαν νέοι και υγιείς, άλλοι έμειναν πίσω, ηλικιωμένοι και ανήμποροι. Γι' αυτούς υπήρχε άλλη προφητεία του Πατροκοσμά να εκφράζει τον πόνο και τον καημό τους. Μόνο που αυτή είχε μορφή κατάρας. Σε αυτόν τον τόπο πέτος να μην λαλήσει. Όπου δεν λαλεί πετινός σημαίνει ερημία. Η Δερόπολη χρόνια μετά έχει ουσιαστικά ενωθεί με τη μητέρα πατρίδα. Τα ξενιτεμένα εντός εισαγωγικών παιδιά της πηγαίνουν, έρχονται, χτίζουν καινούργια σπίτια, νοιάζονται για τον τόπο. Αλλά ο τόπος ρημάζει. Αφηγείται Δερόπολη της Ακυρά. Καλά είμαστε τώρα, μα τι να το κάνεις. Εκάμαμε σπίτια, εκάμαμε. Μα τι το θέλεις, άμα δεν είναι τα παιδιά σου να κραίνουν σε κραίνουν οι τείχοι. Ρήμαξε ο τόπος. Να είχαμε τα παιδιά μας και να είμαστε και λίγο κατώτερα, που λέει ο λόγος. Τώρα, να πάω εγώ στην Αθήνα. Τι να κάνω, να κλειστώ μέσα. Εδώ επιτέλους έχω το σπίτι μου, έχω τους δικούς μου, θα βγω με μια γειτόνισσα, κάποιος θα έρθει. Εκεί κλείσε μέσα. Εγώ πήγα στην Αθήνα και δεν σου λέει κανείς καλημέρα και δεν σε χαμπαρίζει κανένας. Ωστόσο, για όσους έσωσαν τα βουνά, τα ευλογημένα, η πατρίδα δεν τους φέρθηκε και τόσο σαν πατρίδα. Και αναρωτιέται φίλος Δερόπολίτης, όπως και εμείς, σαν άλλος ποιητής. Τι είναι η πατρίδα, τι είναι ξενιτιά και τι ανάμεσό τους. Σας ευχαριστούμε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ τη βιβλιοθήκη, το Δήμο, το ΚΕΠΑ, το Σύλλογο Βλάχων Βέρειας. Είναι αδύνατο να πω οτιδήποτε. Νιώθω συναισθηματικά κομμάτια, αγαπητέ Γιώργη, διότι με πήγε 30 χρόνια πίσω και παραπάνω, όταν έπεσε το σύνορο και πήγα στην Δρόπολη. Και έκλαιγα μέρα νύχτα για μέρες. Μιας και εδώ άφησε κάποιος το βιβλίο. Ξενιτιά. Η γλώσσα της μάνας μου δεν είναι η μητρική μου. Κι όμως δεν είμαι θετός ιός, ούτε παιδί προσφύγων. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω κάτι άλλο, διότι τα κείμενα τα οποία υπάρχουν στο βιβλίο είναι κείμενα ορθολογικά. Ας δόθηκε αυτή η διάσταση που έδωσε ο Γιώργης, ο Τάκης ήταν πιο κοντά στον ορθολογισμό μου. Ό,τι δεν μπορώ να το πω έτσι το λέω ποιητικά, αλλά ο Γιώργης έχει την άλλη ικανότητα να ψάχνει πίσω από τις λέξεις για να βρίσκει πίσω από τις λέξεις το «αχ». Θα ήταν κουτό εκ μέρους μου να κάτσω να μιλήσω τώρα για την θέση του ακαδημαϊκού, του πανεπιστημιακού, του επιστήμονα στην κοινωνία. Ναι. Θα ήταν πολύ κουτό σε μια τέτοια στιγμή να μιλήσω για το ρόλο του επιστήμονα. Εδώ τι κάνω, τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς μπορεί να είναι και εγωιστικό. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να συζητήσουμε. Αν έχετε να με ρωτήσετε κάτι, να απαντήσω καλύτερα, παρά να αρχίσω να λέω για το πώς γράφω, τι γράφω. Νομίζω το είπανε πάρα πολύ καλά οι φίλοι μου και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα μόνο να σας πω ότι
αυτή όλη η ιστορία της οριακότητάς μου, της δικιάς μου οριακότητας, από πολλές πλευρές, πανήγα και αυτό το τελευταίο μου, αυτή την τελευταία μου ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Του πόνου». Υπάρχει πολύς πόνος σε όλα αυτά. Δεν υπάρχει ούτε η έδρα, ούτε τα βιβλία, ούτε δεν ξέρω τι άλλο. Υπάρχει πόνος. Και υπάρχει πόνος μαζί με απορία. Και όλα σε μένα εξηγούνται με βάση αυτόν τον πόνο και την απορία που γίνεται από ηθική στάση. Και συνεχίζω να λέω στους φοιτητές μου, και σήμερα έλεγα στους μεταπτυχιακούς, γιατί έκανα μάθημα το πρωί, ότι αν σταματήσεις να έχεις απορριτική στάση απέναντι στον κόσμο, έχεις πεθάνει. Έχεις πεθάνει πνευματικά, αν θεωρήσεις κάποια στιγμή ότι έχεις απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Και στην επιστήμη κυρίως ρωτάμε, αναρωτιόμαστε και είμαστε σε μια διαρκή απορία απέναντι και στο αυτονόητο. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Αλλά επειδή βλέπω και τον Τάκη εδώ, ο πόνος δεν είναι μόνο ο πόνος το ότι ας πούμε στο σπίτι μου δεν πηλιούνται πια τα βλάχικα από τότε που πέθανε ο πατέρας μου, επειδή σε μένα δεν μιλάγανε βλάχικα για να μην έχω πρόβλημα στο σχολείο, έτσι τους είπαν οι δάσκαλοι. Δεν ακούω αυτή τη γλώσσα στο σπίτι μου και προσπαθώ να τη μιλήσω αλλού. Δεν είναι αυτός μόνο ο πόνος, είναι και ο πόνος μιας σχιζοφρένειας των βλάχων της Ελλάδας, μιας πραγματικής σχιζοφρένειας, στο όνομα της προστασίας της γλώσσας να θέλουν να τη σβήσουμε. Δεν εξηγείται αλλιώς αυτό το πράγμα. Τι φοβίες, τι στίγματα. Μιλάμε για ένα στοιχείο συγκροτησιακό του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Η γλώσσα και ο πολιτισμός των βλάχων. Μαζί με άλλες ομάδες συγκροτήσαμε το ελληνικό έθνος και το ελληνικό κράτος. Δεν καταλαβαίνω, πραγματικά δεν καταλαβαίνω, Γιώργη, εσύ που δεν είσαι βλάχος. Γιατί η ΕΕΠ, που είναι και εδώ και σήμερα, γιατί μας ακολουθεί η ΕΕΠ. Γιατί μας ακολουθεί. Τον πόνο μας δεν το σέβεται. Τον πόνο μας, ότι χάνεται η γλώσσα της μάνας μας. Υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο, πιο ιερό από αυτό, το κράτος, το οποίο φτιάξαμε μαζί με τους άλλους Έλληνες, τους συνέλληνες, να βάζει το παρακράτος, να παρακολουθεί καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίοι κάνουν και ζωντανή μετάδοση του συνεδρίου τους. Αυτό δεν είναι πόνος. Είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να το διανοηθεί, είναι πέρα. Για μένα τουλάχιστον πέρα από κάθε φαντασία να διδάσκω 33 χρόνια στο πανεπιστήμιο, σε δασκάλους, σε νηπιαγωγούς, σε φιλολόγους, σε ιστορικούς και να με παρακολουθεί. Δεν είναι πόνος αυτός. Δεν μπορεί να είναι πόνος. Πόνος είναι αυτό που χάνουμε. Πόνος είναι αυτό που χάνεται. Και αυτό που χάνεται δεν μπορείς να το πεις επιστημονικά, μπορείς να το πεις μόνο με την ποίηση. Γι' αυτό και εγώ καταφεύγω στην ποίηση, γιατί η επιστήμη είναι πάντα συμβατική, είναι περιοριστική και έχει ένα στοιχείο ανελευθερίας, ιδιαίτερα στον ακαδημαϊκό χώρο, γιατί αναφερθήκατε και σε αυτό, στον ακαδημαϊκό χώρο, πόσοι επιστήμονες είναι στην κοινωνία. Αυτοί που είναι γλάστρες στα κανάλια. Πληρωμένοι να λένε αυτά που θέλουν τα κανάλια. Σοβαροί επιστήμονες δεν είναι εκεί. Αλλά πολλοί επίσης σοβαροί επιστήμονες είναι κλεισμένοι στα γραφεία τους. Δεν τους κρίνω. Ίσως να έχουν δίκιο που είναι κλεισμένοι στα γραφεία τους. Γιατί όταν βγαίνεις έξω, ειλικρινής και διάφανος, προπυλακίζεσαι από τους δίθεν πατριώτες. Επειδή μιλάς τη γλώσσα της αλήθειας. Και επειδή θες να έχεις το θάρρος της γνώμης σου. Προπυλακίζεσαι. Και λέει όλος, γιατί να βγω. Να φθαρώ. Όμως πιστεύω αγαπητέ Τάκη ότι αξίζει τη φθορά. Αξίζει τη φθορά, διότι στο τέλος δικαιώνεσαι. Δικαιώνονται όλοι αυτοί που αγωνίζονται για κάτι που θεωρούν χρέος.
είτε αυτό είναι εθνικό χρέος, είτε είναι τοπικό χρέος, είτε είναι χρέος απέναντι στη γλώσσα της μάνας, είτε είναι χρέος απέναντι στον Διονύσιο Σολωμό, είτε είναι χρέος απέναντι στον Μάρκο Μπότσαρη, είτε είναι χρέος απέναντι στον Καποδίστρια, είτε είναι χρέος στον Οδυσσέα Αντρούτσο. Τους ήρωες που εγώ θαυμάζω και που συνομιλώ μαζί τους συχνά. Νομίζω ότι είπα πολλά. Πραγματικά είμαι συγκινημένος και γιατί είμαι στη Βέρεια. Για μένα είναι συμβολικός τόπος αντίστασης η Βέρεια. Αντίστασης σε αυτή την ισοπαίδωση και στο χαβιετισμό. Πρέπει να το πω και αυτό, με συγχωρείτε πάρα πολύ για τον όρο. Αντίσταση στο χαβιετισμό και στο παρακράτος. Από ποιον βασίλειο. Αντίσταση από ποιους. Από τους Βεριώτες. Αυτό λέω. Και εύχομαι να προχωρήσετε έτσι, να ξέρετε ότι όλοι οι ειλικρινείς άνθρωποι και οι έντιμοι και πραγματικοί πατριώτες είναι μαζί σας. Ο πατριωτισμός δεν είναι να φωνάζουμε και να κουνάμε σημαίες κάτω από το Λευκό Πύργο. Ο πατριωτισμός είναι να προωθούμε την αυτογνωσία, τη συλλογική αυτογνωσία και την πραγματική αγάπη για τον πρώτα για τον γενέθλιο τόπο, διότι η μεγάλη πατρίδα φτιάχνεται από τους γενέθλιους τόπους. Δεν κατεβαίνει από τον ουρανό. Αν δεν αγαπάς το χωριό σου, δεν μπορείς να αγαπάς τη μεγάλη πατρίδα που εμπεριέχεται στο χωριό σου. Δεν πέφτουν από τα σύννεφα οι πατριωτισμοί, ούτε δημιουργούνται από τα παρακράτη οι πατριωτισμοί. Είναι στο λαό. Είναι στο λαό που ξέρει. Που ξέρει ποια είναι η ιστορία του και ξέρει ποια είναι η συγκρότησή του, η ιστορική συγκρότησή του. Και ας μην είναι μορφωμένος ο λαός. Συγγνώμη που είπα πολλά, είπε δεν θα μιλήσω, αλλά τυχαίνει να είμαι και αυθόρμητος. Καμιά φορά δεν είναι καλό να είσαι αυθόρμητος. αλλά θα ήθελα πραγματικά να σας ακούσω και να απαντήσω σε ό,τι ερωτήματα έχετε με ανοιχτή καρδιά. Έτσι ξέρω να μιλάω, με ανοιχτή καρδιά. Ό,τι θέλετε ρωτήστε με. Ευχαριστώ. Τον έχεις εσύ, ε? Γιατί δεν έχει. Ναι. Ο Νίκος ο Μπέκης τον έχει σηκώσει χέρι. Δεν θέλω να ρωτήσω κάτι. Θέλω κάτι να πω. Νίκο, συγγνώμη. Δεν λέω λόγια πιο πολλά ποιος είναι ο καθένας, γιατί τον Νίκο δεν ξέρει. Θέλω κάτι να πω, γιατί ο Βασίλης ο Ανιστιάκος μίλησε για αδιανόητο. Αδιανόητο να παρακολουθούν το συνέδριο στην Κοζάνη Κυπατζίδες, αδιανόητο να κοπεί εγκεκριμένη επιχορήγηση στην ομάδα σας, την τόσο αξιόλογη για αυτά τα ζητήματα που αναφέρατε για την βλάχικη γλώσσα, και όμως κόπηκε. Και υπάρχει μία τάση, και νομίζω όλοι και όλες τη βλέπουμε καθημερινά, το αδιανόητο αυτό να μας επιβληθεί ως καθημερινότητα πια. Και, όχι, και να γίνει όχι απλά τίποτα. Ότι συμβαίνει και είναι καθημερινότητα. Το ένα είναι αυτό. Και εκεί, και συνδέονται με το δεύτερο, νομίζω ότι έχουν χρέος πάνω από όλους και όλες οι πραγματικοί άνθρωποι να μιλήσουν. Να ρισκάρουν ή να ψηφίσουν τον να φθαρούν. Γιατί αν δεν φθαρούν αυτοί, αν δεν φθαρούμε εμείς οι άλλοι και οι παράλληλοι, τότε θα ζουν στο σκοτάδι και στο αδιανόητο της καθημερινότητας κάθε μέρα. Δεν μπορεί η λογική μας να είναι εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα. Γιατί αν το λέμε όλοι και όλες αυτό, εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα, το φίδι θα μείνει στην τρύπα, θα γεννήσει, θα κάνει αυγά, θα εκολάψει τα αυγά, θα βγουν τα φιδάκια και θα γεμίσουμε όπως τώρα υπάρχει αυτή η τάση σε όλη την Ευρώπη να γεμίσουμε με φίδια, με αυγά φιδιών. Αυτά ήθελα να πω. Ναι, ένα σχόλιο μόνο. Ένα σχόλιο μόνο, αν μπορώ να κάνω. Ναι, ρώτησα και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας και τους προπτυχιακούς αυτή τη βδομάδα. Με βάση αυτά που συμβαίνουν, το βόθρο αυτό που ζούμε όλοι, τη δυσοσμία αυτή της κοινωνίας, την ηθική σύψη κλπ. Αν τους πειράζει. Και αν τους πειράζει, αν κάποιος σκέφτεται να κάνει κάτι γι' αυτό. Ξέρετε τι μου είπαν και οι προπτυχιακοί και οι μεταπτυχιακοί. Εμείς έχουμε μεγαλώσει με αυτό. Είναι η κανονικότητά μας. Δεν κοιμήθηκα το βράδυ. Αυτό είναι η κανονικότητα των παιδιών, των 20άριδων. Αυτό που ζουν αυτές τις μέρες. Σκάνδαλο πάνω στο σκάνδαλο.
Το ένα κρύβει το άλλο. Ειδική σύψη. Απαξία για τα πάντα. Και λένε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, αυτό είναι η κανονικότητά μας. Με απάθεια. Με απάθεια, αγαπητέ Τάκη, που συγκεδάστε μας.